Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν πολύ μεγάλες ευθύνες. Έχουν αποδεχτεί την συμφωνία αυτή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όπου εδώ κρατούν όμοιρους χιλιάδες μετανάστες, πρόσφυγες, κατατρεγμένους ανθρώπους. Αυτή η πολιτική που ακολουθεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα πιο αντιδραστική. Είτε κέντρα κλειστά, είτε στρατόπεδα συγκέντρωσης, είναι το ίδιο, άθλια για όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα, δεν είναι εγκληματίες και δεν ήρθαν για τη χώρα μας. Ήρθαν για να φύγουν από εδώ. Και όμως εδώ τους κρατούν όμοιρους με βάση τις συμφωνίες αυτές που έχουν κάνει. Άρα, το πρόβλημα, κύριε Καψώτη, δεν είναι ότι δεν εφαρμόζεται η συμφωνία. Όχι. Αν το πρόβλημα ότι εφαρμόζεται η συμφωνία. Η συμφωνία θα επέστρεφαν πίσω. Ακούστε, η συμφωνία λοιπόν εφαρμόζεται και κρατούνται όμοιροι εδώ. Εάν λοιπόν είχαν αποδεχτεί όλες αυτές τις ρυθμίσεις που υπάρχουν για τους πρόσφυγες, τους μετανάστες και τους δίναν άσυλο και έφευγαν από τη χώρα μας, πήγαιναν να συνενωθούν με τις οικογένειές τους στη Γερμανία, στην Σουηδία, όπου δει, τέλος πάντων, θα μπορούσε πράγματι να είχε αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Σήμερα όμως έχουν κλείσει τα σύνορα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σταματήσει, αν θέλετε, και έχει καταργήσει ουσιαστικά αυτά τα δικαιώματα των προσφύγων και τι κάνει, επιλέγει. Θέλω τόσους εξειδικευμένους στήλτομους, όπως έκανε με τη Γερμανία. Η Γερμανία, με το πρόεδρο των βιομηχάνων, οι βιομηχανοί της Γερμανίας ζήτησαν 800.000, τους πήρανε εξειδικευμένους εργάτες. Οι υπόλοιποι πού, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στα κέντρα κράτησης, στις φυλακές δηλαδή και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι εκεί, ότι δεν εφαρμόζονται, αν θέλετε, αυτά τα δικαιώματα που είχαν εδώ και χρόνια οι πρόσφυγες και κρατούνται εδώ όμοιροι στη χώρα μας και οι πρόσφυγες αλλά και οι μετανάστες. Και το πρόβλημα είναι ότι γίνονται οι πόλεμοι. Είτε στη Συρία, είτε στο Ιράκ, είτε στο Αφγανιστάν, είτε σε όλες αυτές τις περιοχές που πεινά ο κόσμος, που παίρνει το ονοματιό του για να μπορεί να επιβιώσει. Και οι ευθύνες που είναι, είναι σε όλους αυτούς που θέλουν να αρπάξουν τις πηγές πλούτου, που τις αρπάζουν τέλος πάντων και θέλουν έναν κόσμο στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Αυτή είναι η αιτία και της μετανάστευσης, όπως βέβαια η αιτία της προσφυγιάς είναι οι πόλεμοι που κάνουν εδώ οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους σκοτώνουμε από τη μία στη χώρα τους και από την άλλη τους σκοτώνουμε και εδώ με το να μην εφαρμόζουμε τα ελάχιστα δικαιώματα προς όφελος αυτών των ανθρώπων. Πάμε στον κύριο Κατσότη, γιατί τον είδα την ώρα που έδινε τα εύσημα για τις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα ο κύριος Μοσκοβησής. Σας είδα πολύ ευχαριστημένο. Ναι, κοιτάξτε να σας πω. Υπήρχε μια συζήτηση πριν, σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει δώσει δείγματα γραφής στο τι πολιτική ακολούθησε απέναντι στους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα. Μια πολιτική η οποία έστωσε το δρόμο και συνεχίζει τώρα η Νέα Δημοκρατία σε όλους τους τομείς. Και στο θέμα των υδρογραμμαθράκων, όπως είπατε, όπου το ΚΚΕ προκάλεσε την ονομαστή ψηφοφορία, αλλά και στα υπόλοιπα ζητήματα εργασιακά και το αναψυχιακό, που ήδη είναι μπροστά μας, όπως ιδιαίτερα στα εργασιακά δικαιώματα. Ο Μοσκοβησής τι είπε, ότι υπάρχουν δεσμεύσεις. Το μνημόνιο, τέλος πάντων, το τέταρτο μνημόνιο. Αυτό που λένε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Βγήκαμε με ένα μνημόνιο διαρκείας μέχρι το 2060, όπου ο λαός θα πληρώνει τα ματωμένα πλεονάσματα που θα πρέπει να βγουν για να αποπληρώσουν ένα χρέος που δεν είναι δικό τους, αλλά είναι του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτό είπε ο Μοσκοβησής, ότι εδώ πρέπει να τηρηθούν οι συμφωνίες, αυτές που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια δεσμεύτηκε η Νέα Δημοκρατία ότι όχι μόνο θα τη στηρίξει, αλλά θα πάρει και μέτρα για να μπορεί να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό και στέκεται απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα, γι' αυτό και χτυπά το δικαίωμα, το όπλο που έχει η εργατική τάξη, να διεκδικεί άλλους όρους αμοιβής και εργασίας, γι' αυτό και θέλει άκρα του τάφου σιωπή. Γι' αυτό βεβαίως ο κόσμος της δουλειάς, οι εργαζόμενοι, δεν υπάρχει περίπτωση να καθίσουν στα αυγά τους αδρανείς, παθητικοί θεατές, σε αυτούς που υπονομεύουν τη ζωή τους, σε αυτούς που, αν θέλετε, στέλνουν τα παιδιά μας με 300 και 400 ευρώ, με ευέλικτη εργασία. Θα ανασυντάξουν το κίνημα, θα μπουν μπροστά και θα ανατρέψουν αυτή την πολιτική αργά ή γρήγορα. Δεν μπορεί να τους σταματήσει τίποτε. Και ο Λάσκαρης παλιότερα έλεγε καταργείται πάλι των τάξεων. Και τώρα ο κύριος Βρούτσης μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο θέλει να είναι ο κύριος άρχοντας. Επειδή τελειώνει ο χρόνος, τελειώνω με αυτό, ο οποίος τι θα κάνει,
θα καθορίζει το πώς θα λειτουργούν τα συνδικάτα και τι πρόγραμμα αγώνου θα βάζουν, τι ζητήματα θα διεκδικούν. Mm-hmm. Ωστόσο όμως οι εργαζόμενοι θα παλέψουν ενάντια σε αυτό το νόμο και βεβαίως δεν θα σταματήσουν τον αγώνα και ενάντια σε όλους αυτούς που υπονομεύουν και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Πολύ, όπως αύριο έχουμε συγκέντρωση, ναι, συγκέντρωση ενάντια στον Πομπέο, ναι, στο γεράκι, ναι, του πολέμου που έχει στη χώρα μας, ενάντια στην νέα, στο στρατηγικό διάλογο.